Γιατί... Προτιμούσα αντί να υποκληθεί. Mm. Τι σημαίνει υποκλίνομαι, σκύβω σημαίνει τη μέση. Σημαίνει ότι αναγνωρίζω ότι ο άλλο είναι. Υποκλίνομαι σημαίνει σκύβω τη μέση. Όλο αυτό δηλαδή το... κάνω μια δουλική κίνηση. Νίκο, μένει στην κυριολεξία των λέξεων που είναι πολύ ήτιμη. Μιλάς με αυτό που ασχολείται και γράφει. Σωστά. Την ακρίβεια. Σωστά. Τη γλώσσα την οποία οι άνθρωποι την λένε φιλοσοφία, εντελώς βλακώδης λέξη. Ωραία, να το διατυπώσω αλλιώς. Δεν υπάρχει φιλοσοφία. Υπάρχει κομμάτι γνώσης που θα ήθελες να έχεις. Θα ήθελες αν γύριζες πίσω το χρόνο, τότε που σπούδαζες νομική, με τη σημερινή σου στάση απέναντι στη ζωή και τον εγκέφαλό σου, να πεις ότι τότε εγώ θα ήθελα να είχα κάνει κάτι άλλο, να είχα μάθει κάτι άλλο, να είχα σπουδάσει κάτι άλλο. Να μην είχε πάει η ζωή κάπου αλλού. Υπάρχει αυτό. Λες πάλι λέξεις οι οποίες είναι αόριστες. Εγώ και 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάνουμε ακριβώς ό,τι μας διατάζει ο εγκέφαλός μας να κάνουμε, ο οποίος εγκέφαλος πλάθεται από το περιβάλλον, από τη μίμηση του περιβάλλοντος και από τη γλώσσα που μαθαίνουμε. Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουμε ακριβώς 5 πάνω, 5 κάτω τα ίδια πράγματα. Δηλαδή μαθαίνουμε να αγαπάμε τη μαμά μας, να αγαπάμε τον μπαμπά μας, να σεβόμαστε την μαμά μας, κακός, να σεβόμαστε τον μπαμπά κακός μας. Περίμενε να ολοκληρώσω την πρόταση και μετά θα με ρωτήσεις. Έχουμε μάθει λοιπόν, για να με ρωτήσεις αν είναι κακός ή καλός, θα πρέπει να ορίσεις τη λέξη σέβομαι. Τι σημαίνει σέβομαι. Όταν δεν ξέρεις, άμα σε ρωτήσω, και δεν θες να σε ρωτήσω γιατί δεν θα μπορείς να απαντήσεις. Τι σημαίνει σέβομαι. Θα σε ρωτήσω, αφού δεν ξέρεις τι σημαίνει σέβομαι, πώς μπορείς να με ρωτάς αν κάτι καλό ή κακό, αφού δεν ξέρεις τι είναι. Για να ξέρεις αν είναι καλό ή κακό, θα πρέπει να ξέρεις τι είναι. Όταν ρωτήσεις έναν άνθρωπο, τι σημαίνει σέβομαι τη μάνα μου, και σου λέει, λέω εντάξει, κατάλαβα. Είναι όλοι στο Η απάντηση, η γενική απάντηση όλων των ερωτήσεων αυτών είναι και δεν κατηγορώ, λέω τους ανθρώπους, γιατί εγώ εκτύχης, καθαρά εκτύχης, έχω υποστεί τον βιασμό των ερωτήσεων έσωθεν. Τι σημαίνει σέβομαι. Δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά το κάνεις. Αλλά μου επιβάλλουν να πάμε σε ένα διάλειμμα.